Cash Out είναι εδώ. winmasters.com.cy. Τώρα με Cash Out. Πέδρο. Πάσα για τον Παπουλή που ελευθερώνεται. Τρίπλαρε πάρα πολύ ωραία στην περιοχή το γύρισμα. Εξαιρετικό συνδυασμό ο Φακούντο, ωστόσο δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τη συμπλήρωση 10 λεπτών. Και χρειάστηκε και η πολύ καλή κίνηση από τον Παπουλή που ελευθερώθηκε τριμπλάροντας αντίπαλο. Εδώ ο Αγκύρε, ο Γκαγμπέ κάνει κίνηση απέναντι. 1-0 ο Απόλλων στο 11ο λεπτό. Με αυτή την έξοχη ενέργεια από τον Αγκύρε και την ταχύτητα που έκανε μέσα στην περιοχή ο Γκαγμπέ για να τον προλάβει και να στείλει την μπάλα από κοντά στα δίχτυα. Στην δεύτερη του ευκαιρία ο Απόλλων σκοράρει και αρχίζει με καλούσιο νους την προσπάθεια επανόδου στις νίκες εδώ στο Παραλίμνη. Που καρποφορεί για τον Απόλλωνα. Δείτε την ταχύτητα που κάνει ο Γκαγμπέ. Πέφτει πάνω στην μπάλα και την στέλνει στα δίχτυα για να προλάβει την πάσα ακριβίας που δίνει ο Αγκύρε. Και με αυτόν τον τρόπο ο Απόλλωνα ανοίγει το σκορ εδώ στο Παραλίμνη. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Ένωσης. Ο Αγκύρε. Κομπή να κάνουν οι παίκτες στο Απόλλωνα. Κοντράρει μπάλα πάνω στο κεφάλι του Μητρεύσκη. Στο σουτ που επιχείρησε νομίζω ήταν ο Παπουλής. Απέναντι κινείται ο Γκαγμπέ, ο Παπουλής και ο Φακούντο. Θα στείλει την μπάλα στην περιοχή. Πέρασε από όλους. Από όλο τον κόσμο. Για να φτάσει απέναντι στον Πέδρο. Το γύρισμα στον Ενσούε που έφτασε ήδη μπήκε στην περιοχή. Γύρισε προς τα πίσω. Η σέντρα από κοντά, η κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία από τον Πέτρου. Δεν μπορούν οι παίκτες του Απόλλωνα. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία στην ίδια φάση. Γκαγμπέ, κόψε πολύ ωραία για τον Παπουλή, κίνηση από τον Φακούντο. Τον βλέπει ο Παπουλής, κρατά την μπάλα, αφήνει ο Φακούντο. Έρχεται ο Αγκύρε να πλασάρει πάνω στον Πέτρο από κοντά ο Γκαγμπέ. Η μπάλα θα φύγει έξω, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Στο 41ο λεπτό. Ο Ισπανός δίνει σε αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια και βρήκε στη συνέχεια τον Αρμένιο. Πάσα για τον Θεοδόρου, θα πλασάρει πάνω στο κεφάλι του Μολ. Αυτή είναι η κορυφαία στιγμή της Ένωσης στο παιχνίδι. Με τη συμπλήρωση 50 λεπτών. Δεν έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τον Απόλλωνα. Τώρα θα διώξει την μπάλα ο Γιούστε. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τους. Ο Βαρέλα έγινε η κεφαλιά πάνω στον Μολ. Από τον Αμπαρτζουμιάν έχω την εντύπωση. 1-0 με τον γκολ του Γκαγμπέ. Από το 11ο λεπτό προηγείται ο Απόλλων. Με τον Παπουλή τώρα να εκδηλώνει την επίθεση. Και να βρίσκει τον Γκαγμπέ μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα για τον Παπουλή. Άφησε 2-0 ο Απόλλων. Ο Πέδρο το πρώτο φετινό γκολ. Ζωάου Πέδρο στο 64ο λεπτό διπλασιάζει. Τα γκολ του Απόλλωνα δίνει πολύ μεγαλύτερο προβάδισμα. Ένας παίκτης με μεγάλη συμμετοχή στις επιτυχίες του Απόλλωνα στα προηγούμενα χρόνια. Η πάσα από τον Γκαγμπέ. Ο Παπουλής αφήνει. Ο Πέδρο στέλνει την μπάλα απέναντι με ένα άψογο αριστερό πλασέ. Και έτσι ο Απόλλων διπλασιάζει τα τέρματά του. 2-0. 26 λεπτά πριν από το τέλος. Η Ένωση πια έχει ένα βουνό να ανέβει αν θέλει να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Σημειώνω επίσης ότι ο σκόρερ του πρώτου τέρματος αναδεικνύεται ως ο δημιουργός του δεύτερου. Ο Γκαγμπέ. Γκαγμπέ, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Πίτα. Περνά και από τον Μητρεύσκη και είναι έτοιμος να σκοράρει. Θα τα καταφέρει ή όχι, γιατί θα πάει πάνω στην γραμμή και θα διώξει την μπάλα ο Κυριάκου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Πίτα να τα κάνει όλα στην φάση. Από την κεφαλιά του Γκαγμπέ, δείτε πόσο ωραία ντριμπλάρει τον Κοσμά στη συνέχεια και τον Μητρεύσκη. Στέλνει την μπάλα πάνω από τον Πέτρου, αλλά κινείται σαν λίμπερο ο Κυριάκου και σώζει την Ένωση από βέβαιη τρίτη παραβίαση. Φάση καταγράφηκε στο 78 λεπτό. Σούτ από τον Αγκύρε, απέκρουσε ο Πέτρου, όχι, γκολ. Γκολ καταπληκτικό με βολέ από τον Αγκύρε. Επιβραβεύει τον εαυτό του για μια έξοχη εμφάνιση σήμερα. Ο Απόλλων φτάνει στο 3-0. Εδώ η παλιά από τον Πέδρο. Πράγματι εντυπωσιακό το σούτ. Δεν μπορεί ωστόσο και ο Πέτρου να σταματήσει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα παρά το γεγονός ότι ήταν κοντά του. Προφανώς ήταν πολύ μεγάλη δύναμη που έβαλε. Άψογο πράγματι το στυλ με το οποίο εκτελεί ο Αγκύρε για να σημειώσει το 3-0. Κάπου εδώ ο Απόλλων φαίνεται να σφραγίζει το πέρασμά του από το παραλίμνη.
καθυστέρησε να αποφασίσει τι θα κάνει. Χάθηκε η μπάλα, η ένωση στην αντεπίθεση. Με πάσα προς το μέρος του Ριέρα, Ενσούε. Πάει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και με την μπάλα στα πόδια για να βρει τον Πεδρό. Το γύρισμα για τον Ενσούε, το σούτ αποκρούει ο Πέτρου, νέο σούτ από τον Ενσούε. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Το cash out είναι εδώ. winmasters.com.cy. Τώρα με cash out.